μια από τις καλύτερες περιοχές, όχι στην Αττική, είναι καλύτερη περιοχή, ας το πούμε, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, η Καλλιθέα σήμερα πήρε ένα βαθμό που χρειαζόταν και ανέβηκε στην Πρέμιερ, στην στην πρώτη εθνική. Μάλιστα. Γεια σας φίλες και φίλοι του Easy Greek. Σήμερα αποφασίσαμε με τον Δημήτρη να σας συστήσουμε μία αγαπημένη μας γειτονιά στην Αθήνα, όχι ιδιαίτερα γνωστή, οπότε ευκαιρία να τη μάθετε, την Καλλιθέα. Πάμε να κάνουμε μία βολτίτσα, να την ανακαλύψουμε κι εμείς. Γιώργο, σωστά. Γιώργο, σωστά. Ωραία. Σε γνωρίσαμε τώρα στο υπέροχο μαγαζί σου εδώ στην Καλλιθέα. Είσαι Καλλιθεώτης? Ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ, στην πόλη της Καλλιθέας. Έχετε γεννηθεί στην Καλλιθέα, ζείτε στην Καλλιθέα? Πείτε μας λίγο τη σχέση με την Καλλιθέα. Όχι, αλλά μένω εδώ σχεδόν 62 χρόνια. Α, εσείς? Εγώ είμαι από Κρήτη και είμαι εδώ πέρα περίπου 50 χρόνια. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη που έχει κάποια σημεία τα οποία πρέπει να τα ψάξεις για να τα βρεις. Και πολλά όμορφα κρυφά κουτούκια, με ζωοδοπολία κρυφά. Εσύ ποιο ξεχωρίζεις, ποιο είναι αγαπημένος? Εμένα υπάρχει ένα ταβερνάκι το οποίο είναι πάρα πολύ χωμένο και αξίζει να πάει κανείς, το οποίο λέγεται Ραμόνα. Δεν βλέπεις απ' έξω τίποτα, βλέπεις μόνο μία πόρτα και μπαίνοντας μέσα από αυτή την πόρτα βγαίνεις σε ένα παραδοσιακό ταβερνάκι του 1960. Κάνουμε ένα βιντεάκι για την Καλλιθέα. Ποια είναι η σχέση σου με την περιοχή? Η αλήθεια είναι ότι έρχομαι πιο πολύ για τη δουλειά, αλλά και επειδή έχω βγει και βόλτες και τα σχετικά, είναι... Η αλήθεια είναι πολύ ωραία περιοχή και οι πλατείες της και γενικά όλα τα καφετέρειες, ο κόσμος του είναι υπέροχα. Έχετε και δύο πανεπιστήμια και ένα καλό νοσοκομείο, σωστά? Δύο πανεπιστήμια, το καλό νοσοκομείο ποιο είναι? Το Νάσο για μένα είναι καλό. Το Νάσο, εγώ από εκεί βγήκα γι' αυτό. Τι δουλειά κάνεις, Ρίχτερ? Είμαι τυπογράφος. Τυπογράφος, για πες παραπάνω, γιατί είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά σπανίζει, η ιδέα μου είναι. Όχι, ίσα ίσα που τώρα είναι η στιγμή που παίρνει τα πάνω της. Είναι όλα τα διαφημιστικά, μπλούζες, αυτοκόλλητα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Βρίσκομαι στο ένα από τα ωραιότερα ανθοπολία της Καλλιθέας, με μεγάλη ποικιλία λουλουδιών, πολύ ωραίων φυτών, ξινά, δηλαδή λεμονιές, πορτοκαλιές κλπ. Πάσης φύσης λοιπάσματα. Και έχω μείνει κατεθουσιασμένος, είμαι πελάτης. Όπως βλέπετε και εδώ, ο κόσμος έρχεται, ψωνίζει στο ανθοπολείο της κυρίας Χατζερεμία. Είναι ένα από το πιο παλιό ανθοπολείο, από το 1950. Από πού είσαι? Είμαι από το Περσία, είμαι. Uh-huh. Ονομάζομαι Χωσέ. Ωραία. Και αρκετά χρόνια μένω εδώ. Τουλάχιστον είναι 10 χρόνια μένω στην Καλλιθέα. Okay. Είναι ό,τι το καλύτερο. Έχει πάρα πολύ όμορφες γειτονιές, οι οποίες ήταν από τις πρώτες γειτονιές που ήρθαν στην Αθήνα, όπου ήρθαν οι Μικρασιάτες εδώ και πολλοί άνθρωποι από τον Πόντο. Θέλω να μου πείτε όμως για την μπλούζα που φοράτε. Πείτε μου λιγάκι αυτό το κομμάτι της Καλλιθέας, πώς σχετίζεται με τον Πόντο. Η μητέρα μου γεννήθηκε στη Γεωργία, έτσι. Ο παππούς μου γεννήθηκε στον Πόντο, αλλά η μητέρα μου, εμείς και τα δικά μας αγαπήσαμε μια πατρίδα την οποία δεν την ξέρουμε. Δεν την έχουμε δει ποτέ. Τα τραγούδια, η λύρα, η κεμεντζέ που λένε, αυτά μας ενώνουν όλους. Μέχρι τώρα μας ενώνουν τουλάχιστον. Όπως και η αγορά που έχουμε, η κλειστή αγορά της Καλλιθέας, η οποία είναι των Ποντίων λέγεται, έτσι. Η αγορά των Ποντίων. Είναι η κλειστή αγορά, όπως είναι της Αθήνας η αγορά η μεγάλη, όχι τόσο μεγάλη βέβαια, είναι πιο μικρή, αλλά είναι και αυτή εξυπηρετική. Και οι τιμές είναι καταπληκτικές. Βρεθήκαμε στην αγορά της Καλλιθέας. Δεν είναι τόσο διάσημη όσο η Βαρβάκιος. Θέλω να μας πείτε λίγο για την αγορά, την ιστορία, για το μαγαζί σας. Είναι διάσημη στις άλλες περιοχές. Στην Καλλιθέα είναι διάσημη. Είναι πολύ δίκιο. Γιατί όλοι οι Καλλιθεάτες ξέρουν και γύρω περιοχές ότι έχουμε πολύ καλά πράγματα. Το μαγαζί σας πόσα χρόνια είναι εδώ? Είναι πάνω από 60 χρόνια. Κάνετε αυτή τη δουλειά εδώ με τα καρύδια? Τα τελευταία 4 χρόνια. Okay. Αυτά είναι η παραγωγή μας και είναι από τον Όλυμπο πάνω. Ah. Είναι η δική μου παραγωγή. Τι ωραία. Ναι. Ο κόσμος συνήθως τι προτιμάει? Εσάς τι... Τα πάντα. Mm-hmm. Ό,τι έχει αγορά. Από ψάρια, από θαλασσινά, κρεατικά, μαναβική, όλα. Και μένετε στον Όλυμπο ή στην Καλλιθέα? Εδώ μένω, κάτοικος Καλλιθέας είμαι, αλλά εκεί είναι η περιουσία μας. Εκείνη τα καρύδια, έχουμε 500 δέντρα καρύδια. Πες μας και για το μαγάζι σου. Βασικά,
γνωρίσαμε τώρα τυχαία, γιατί έπεσε το μάτι μου στο μαγαζί και μετά σε σένα και λέει ωραίος τύπος αυτός να του μιλήσουμε. Είμαστε η Μη Μπον, είμαστε Δαβάκι 51 Καλυθέα. Εμείς εδώ είμαστε από το 1980. Το μαγαζί αυτό το άνοιξε ο πατέρας μου με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι σε ό,τι κάνουμε, με πολύ ιδιαίτερα πράγματα, με έργα τέχνης τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά, τα οποία τα πουλάμε πάρα πολύ φθηνά. Ήταν ο πεθερός μου εδώ, αυτό κτίστηκε αγορά. Το 1956 νομίζω, τότε κτίστηκε, από τότε. Εγώ με τη γυναίκα μου είμαστε από το 90. Στα έργα τέχνης όντως, επειδή είναι η ειδικότητά μου και επειδή το αγαπώ πολύ, έχω φτιάξει μια πολύ όμορφη συλλογή και είναι ανοιχτή στον κόσμο σαν μια μικρή μίνι πινακοθήκη και ο τουρίστας να έρθει να σκεφτεί να μας τα δει τα αντικείμενά μας. Ωραία. Τι αγαπάτε στην Καλυθέα, τι σας αρέσει? Παλιά η Καλυθέα ήταν τελείως διαφορετική. Δεν είχε μια σχέση με τη σημερινή. Τα τελευταία χρόνια αυτοί που ήταν πάνω τα κάνανε ρόιδο. Και γεμίσαμε λουδαπούς. Κάθε καρυδιά σκαρί. Αυτό και νομίζω η Καλυθέα έχει αυτό το κομμάτι της χαμένης πατρίδας. Το έχει. Αυτός εδώ ο ζωγράφος πέθανε από πείνα το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτός ήταν ένας ρωσοφιλανδός ζωγράφος ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, έζησε στην Ελλάδα. Ήταν ζωγράφος του δρόμου που σήμερα τα έργα του πουλούνται πανάκριβα. Είναι όλο δουλεμένο με σπάτουλα. Είναι ο Αλέξανδρος Μπάρκοφ, είναι το Τουρκολίμανο. Μιχαήλ Τσακουντής. Είναι από την Κρήτη. Είναι και νέος άνθρωπος, είναι γύρω στους 48 χρονών και είναι πολύ ωρεξάτος. Είναι πορτρετάς, αλλά επίσης, αν δείτε και αυτά τα έργα του, είναι και αυτά ιδιαίτερα. Φτιάχνει μοντέρνα, είναι εξαιρετικά ταλαντούχος ζωγράφος. Περνάνε τα σκυλιά εδώ και τσακώνονται με τη σφίγγα. Το αγαπημένο σας μέρος στην Καλυθέα, πέρα από την αγορά, έχετε κάποιο κουτούκι, κάποιο πάρκο? Ο Νιάρχος μας αρέσει. Υπάρχει το Σταύρος Νιάρχος που έχει γίνει τώρα. Όπου εκεί είναι ένα πολύ ωραίο αθλητικό κέντρο, αλλά και όχι μόνο του πολιτισμού, που εκεί είναι και η λυρική σκηνή. Ήρθαμε λίγο σε λάθος, ας πούμε, στιγμή στην αγορά της Καλυθέας, γιατί ήρθαμε απόγευμα και η μισή αγορά, από ό,τι βλέπετε, είναι κλειστή. Οπότε έχετε στο μυαλό σας να έρθετε ένα πρωινό, να αγοράσετε αυγά, τυριά, ψάρια, λαχανικά, καρύδια, εδώ από τον κύριο από τον Όλυμπο και άλλα όμορφα καλούδια. Όταν λέμε ότι έχουμε κανάλι στο YouTube, πολλοί από εσάς λέτε «Α, ωραία, έχετε έσοδα από τις διαφημίσεις στο YouTube». Όχι, παιδιά, δεν ισχύει αυτό. Τα έσοδα μας έρχονται από όταν γινόσαστε εσείς μέλη μας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και εμείς για αντάλλαγμα σας δίνουμε πολλά καλούδια. Τα σημαντικότερα είναι ότι έχετε πρόσβαση στο Discord μας, μια κοινότητα που μπορείτε να μιλάτε εκεί ελληνικά. Έχετε απομαγνητοφώνησης, έχετε το Vocal Helper στο podcast. Έχετε το Vocab, συγγνώμη, Helper στο podcast και επίσης μπορείτε να πάρετε μέρος σε 3 διαφορετικά conversation classes που έχουμε φτιάξει εδώ στο Easy Greek. Πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα στην Καλυθέα. Λοιπόν, εδώ στην Καλυθέα μπορείς να βρεις και Γεωργιανά εστιατόρια και Γεωργιανούς φούρνους. Ένας από τους αγαπημένους μου είναι αυτός εδώ, ο Emigrant, που βρίσκεται, νομίζω είναι Ισοκράτους αυτή, Δημήτρη, που έχει καταπληκτικό γεωργιανό ψωμί και χατζαπούρι. Ο Σταύρος το προτιμάει ιδιαίτερα. Πάμε να συνεχίσουμε τη βολτίτσα. Ο γιος μας, ο Σταύρος, το προτιμάει ιδιαίτερα. Επόμενη στάση, το Παντοπολείο Νάντια, στην πίσω πλευρά, η μπροστινή πλευρά, όπως θέλετε, στην αγορά της Καλυθέας, που έχει προϊόντα από την Πολωνία, έχει εξαιρετικά κρασιά από τη Μολδαβία, από τη Ρωσία και πολλά ελληνικά προϊόντα. Θέλεις να έρθεις να ρίξουμε μια ματιά? Πάμε. Έλα να σου δείξω τα κρασιά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο που είχαμε πάρει με το. Θυμάσαι? Έχει πολλά τουρσιά εδώ που αρέσουν στο Δημήτρη, αυτά εδώ. Και από ό,τι ξέρω έχει και πολύ ωραίο παγωτό εδώ, Δημήτρη. Κάποια στιγμή να το δοκιμάσουμε. Ακριβώς δίπλα είναι η Μπατάβια, που τολμώ να πω είναι το πιο αγαπημένο μαγαζί του Δημήτρη σε ολόκληρη την Καλυθέα και μπορούμε να το πούμε ότι είναι ένα μοντέρνο παντοπολείο. Έχει τα πάντα, παιδιά. Μου περνάω τέλεια κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ. Βότανα, μπαχαρικά, σοκολάτες, δωράκια, κεράκια. Τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για το σπίτι σας και τη διατροφή σας και για μικροδωράκια, τα βρίσκετε στην Μπατάβια. Δεν κάνουμε διαφήμιση, κάνουμε απλά βόλτα στην Καλυθέα, να τονίσω. Ήρθε η άνοιξη στην Αθήνα, από ό,τι φαίνεται. Και κάποιο τυχερό το αυτοκίνητο γέμισε τζακαράντα. Τζακαράντες. Η Καλυθέα έχει 2 μεγάλες πλατείες, την πλατεία Δαβάκη και την πλατεία Κύπρου. Είμαστε τώρα στην πλατεία Δαβάκη. Όπως βλέπετε, έχει πολύ χώρο για να φέρει τα παιδιά σας να παίξουν εδώ. Έχει και παιδική χαρά πίσω. Οπότε μια χαρά. Πίνετε καφεδάκι εσείς και τους αφήνετε να παίξουν ωραία και καλά.
Και εδώ πίσω μου είναι ένας κλασικός, δεν ξέρω καλυθεώτης ή τι είναι τέλος πάντων, ακατανόμαστος που έχει παρκάρει πάνω στη ράμπα για τα καροτσάκια, για μωρά και για ανάπηρους. Συγχαρητήρια. Και στη διάβαση των πεζών. Και στη διάβαση των πεζών, ναι. Πετύχαμε τον Γιώργο στο γυρισμό για το σπίτι και μας είπε κάτι πολύ σημαντικό για την Καλυθέα. Για πες μας, εσύ, Γιώργο. Ναι, είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Τις τελευταίες μέρες έκλεισε το τελευταίο σινεμά που έχει η πόλη μας, το Αλεξάνδρα. Και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό. Παρόλο που κάποιοι κάτοικοι συγκεντρωθήκαμε, δεν έχει βρεθεί κάποια λύση. Και δυστυχώς για την πόλη, αυτή την πόλη, παθή πόλη, που κλείσανε τόσα μαγαζιά και τόσα άλλα που σταματήσαν να λειτουργούν, σταμάτησε να λειτουργεί και το σινεμά. Το τελευταίο σινεμά μετά από 7 που υπήρχαν στην πόλη. Για ποιο λόγο έκλεισε, Γιώργο? Προφανώς ο ιδιοκτήτης είχε κάποια διαφωνία με το, ή και το ήθελε για άλλη χρήση, αλλά νομίζω ότι οι τοπικοί παράγοντες, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, που εγώ αν ήμουν στη θέση του θα εδραίωνα και θα ύψωνα ανάστημα, ακόμα δηλαδή και θα υπέβαλα και την παρέτησή μου, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο άσχημο είναι και πόσο μεγάλη ήττα είναι για μία πόλη να κλείσει το τελευταίο σινεμά. Δηλαδή νομίζω ότι είναι σαν να κλείνει μία εκκλησία όταν είναι να κλείσει ένα σινεμά. Είναι παράγωγο, είναι παράγωγο. Η τέχνη είναι παράγωγο του Θεού. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε οι τοπικοί παράγοντες και θα έπρεπε ακόμα και κάποιοι όσοι μπορούν να βοηθήσουν να το ενισχύσουν. Σε μία πόλη πολύπαθη, όπως είναι η Καλυθέα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Εγώ έχω να πω να πηγαίνουμε σινεμά και να αφήσουμε τις πλατφόρμες, Γιώργο. Ή και να τα κάνουμε συνδυαστικά και τα δύο. Φυσικά. Όχι, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά να μην κλείνουν τα προπύργια και τα επίκεντρα του πολιτισμού. Είναι ήττα μας. Είναι ήττα δικιά μας, ολονών των πολιτών. Όχι κανένας άλλου. Εμάς, εμείς χάνουμε, οι πολίτες χάνουν. Και κάπου εδώ τελειώνει το επεισόδιό μας και τελειώνει και εδώ η Καλυθέα. Αμέσως με τη διάβαση ξεκινάει η Νέα Σμύρνη. Όχι πιο πριν, μην παρεξηγηθούμε. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σε αυτό το, ας πούμε, πειραματικό επεισόδιο του Easy Greek, να σας συστήσουμε μια γειτονιά που ίσως δεν ξέρατε. Άμα θέλετε να έρθετε, είναι πολύ εύκολο με το τρένο ή με το λεωφορείο 040. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μην τους ξεχάσουμε, φυσικά τους φίλους μας, τους πατρόνους εδώ. Χωρίς αυτούς δεν θα ήμασταν τώρα εδώ με αυτόν τον τρόπο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αφήστε σχόλιο από κάτω για ό,τι θέλετε εσείς σχετικά με αυτό που είδατε και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και like στα social media του Easy Greek. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την παρέα. Φύγαμε να πάμε να φάμε τώρα ένα ωραίο σουβλάκι, μια πίτσα. Πάμε! Πω, μας κοιτάνε μια παίχθεια που έχουμε την κάμερα.